Ωραίο είναι και αυτό, ναι. Αυτό, γιατί κάνουν και ένα εξής καρτάρισμα ότι ξέρεις για να δεις. Οι φίλοι σου ξέρουν και στο σου ταιριάζει. Φιλτράρουν λίγο, ναι. Φιλτράρουν, στον αλλάζει, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Απλά είμαι και αυτός ο άνθρωπος που δεν βγαίνω ποτέ με κανέναν. Αν δεν βγαίνεις τελικά. Πολύ, πολύ δύσκολα. Είμαι τόσο συγκεντρωμένη στη δουλειά μου που για να... πρέπει να γίνει ένα πολύ μεγάλο κλικ για να πω ότι θα βγω με κάποιον. Ναι. Τι είναι αυτό που προσέχεις, τι είναι αυτό που θέλεις. Τι είναι αυτό που προσέχω. Σαν άντρα. Εντάξει, τα γνωστά, είναι... να έχει χιούμορ, να είναι ευγενής, να είναι νομίζω ευαίσθητος. Είναι η άβρα του. Αυτό που βλέπεις σαν πρώτη εντύπωση, εννοείται, η άβρα, εκεί θα καταλάβω τι γίνεται. Δεν με απασχολεί καθόλου πώς είναι εμφανισιακά, τι δουλειά κάνει. Δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Είναι η άβρα που θα μου βγάλει ο άλλος και αν δω ότι ταιριάζουμε λίγο όπως σκεφτόμαστε στο μυαλό. Το μετά είναι στην καρδιά. Άμα έχουμε δηλαδή την ίδια καρδιά, να το πω έτσι, την ίδια ψυχή, και άμα είναι αληθινός και ειλικρινής, γιατί για μένα αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Ίσως και να πάμε παρακάτω. Μετά το πρώτο ραντεβού, ξέρεις τι τύπος άντρα είναι, το έχεις τσεκάρει ή λες να δώσω και μια δεύτερη ευκαιρία. Άντε και ένα δεύτερο ραντεβού. Όχι, όχι, δεν θα δώσω έτσι δεύτερη ευκαιρία. Αν στο πρώτο ραντεβού καταλάβω δεν γίνεται, όχι. Αλλά δίνω δεύτερες ευκαιρίες όταν νομίζω ότι κάποιος αξίζει. Εντάξει, όταν είσαι σε σχέση. Πιο μετά. Όταν είσαι στο 5-6 ραντεβού, εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Στο πρώτο ραντεβού, αν δεις ότι δεν ταιριάζει, δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Δεν έχει νόημα. Αυτή η μετάβαση από την Αμερική στην Ελλάδα, τώρα μπορεί και να πρέπει να ξαναφύγεις και αυτά. Δεν βοηθάνε και πάρα πολύ την προσωπική ζωή, σωστά. Την προσωπική ζωή την έχεις πάνω απ' όλα στην καρδιά σου. Ναι. Ένας άνθρωπος που είναι, έχει τα ίδια πράγματα στο μυαλό του και στην ψυχή του και θέλει το καλύτερο για σένα. Θα σε στηρίξει όπου και να είσαι, ό,τι και να κάνεις. Ναι, αλλά χρειάζεται και φυσική παρουσία. Φυσικά και χρειάζεται και φυσική παρουσία, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει αγάπη και αμοιβαιότητα, όλα γίνονται. Κοίταξε, δεν ξέρω. Αυτά που διαβάζω πάντως, αν ισχύουν, εγώ τον Κωνσταντίνο τον αγαπώ πάρα πολύ. Και το συμπαθώ και ξέρω ότι με συμπαθεί και ο ίδιος. Δεν ξέρω και πού πάμε. Έκλα, λέει. Α, δεν ξέρεις, εντάξει, οκ. Ναι, εντάξει, δεν έχουμε ακούσει και τίποτα γι' αυτό. Όχι, καλέ. Να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε εγώ. Γιατί ευχαριστώ. Δεν έχεις δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις, η αλήθεια είναι. Και σε ευχαριστώ γιατί, πάρα αλήθεια, πολύ συγγνώμη, που γιατί. Γιατί είμαι έτσι γενικά σαν άνθρωπος. Ναι. Είμαι λίγο κλειστός άνθρωπος. Είσαι συνεσταλμένη. Λίγα πράγματα, ναι. Okay.